η κανονική αγορά στέγασης έχει πάντα ένα ρίσκο. Είτε είσαι σοσιαλιστής του σαλονιού, είτε είσαι προλετάριος, νομίζω ότι πρέπει να σκύψεις πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Παίρνεις ένα δάνειο και κάποια στιγμή πρέπει να το ξεπληρώσεις. Και έχεις τη δυνατότητα να μη σου βγει αυτό το ρίσκο και να το χάσεις. Χρειαζόμαστε ένα μόνιμο πλαίσιο να αντιμετωπίσεις με κούρεμα του χρέους για να αλλάξουμε και να αλλάξουμε αυτό το πτωχευτικό κώδικα. Γι' αυτό το 2009 υπήρχαν 56.000 πληστηριασμοί και δεν υπήρχε ούτε κίνημα από το ΚΚΕ, ούτε κίνημα από το ΣΥΡΙΖΑ εναντίον αυτών των πληστηριασμών. Εμένα δεν μ' αρέσει ούτε η σαμπάνια, ούτε το χαβιάρι. Μ' αρέσει το πρεβεζάνικο αυγοτάραχο μέχρι εκεί.